την εθνική αυτή τραγωδία. Θα πάμε ευθύς αμέσως στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Εκεί είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη, όπως ενημερωθήκαμε και νωρίτερα. Ο κύριος Τόσκας, ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχει υποδεχθεί τον κύριο Στυλιανίδη, τον Ευρωπαίο Επίτροπο, να τους ακούσουμε. Και την εντολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επίσκεψή μου ως υπεύθυνου επιτρόπου για τα θέματα της διαχείρισης των κρίσεων. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και τους κυρίους της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής για την ενημέρωση που έτυχα σε αυτές τις όντως συγκλονιστικές στιγμές. Θέλω να τονίσω ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα θλίψης για την Ελλάδα, αλλά δεν πεθεί μόνο η Ελλάδα, πεθεί και η Ευρώπη. Και παρόλη τη μεγάλη θλίψη, η Ευρώπη, θέλω να τονίσω ότι δείχνει, έδειξε και θα δείξει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Είναι όντως συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε χθες το βράδυ με τα πολλά θύματα. Και θα πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη, γιατί τέτοιες στιγμές πρέπει ο ελληνικός λαός να νιώσει ότι δεν είναι μόνος και δεν είναι μόνος. Από την πρώτη στιγμή που η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, εμείς στις Βρυξέλλες ξεκινήσαμε μια μαραθώνια προσπάθεια για να βρούμε μέσα να στείλουμε στην Ελλάδα, έτσι ώστε να βοηθηθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Βέβαια, τα γεγονότα τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν χρειάστηκε το βράδυ να έρθουν ευρωπαϊκά μέσα, διότι τα πράγματα είχαν αλλάξει επί του εδάφους. Όμως, θέλω να τονίσω και πάλι αυτό που είπα από την αρχή. Ήταν όντως πρωτόγνωρη η αλληλεγγύη που επεδείχθη και μπορώ να παραθέσω όλες τις χώρες που από την πρώτη στιγμή ήταν διαθέσιμες να στείλουν βοήθεια. Και θέλω να σημειώσω ότι αυτό έγινε μάλιστα τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές πρωτόγνωρες στη Σουηδία και τα βασικά διαθέσιμα μέσα κατά κράτος μέλος είχαν σταλεί στη Σουηδία, τα επιπλέον διαθέσιμα μέσα. Από την πρώτη στιγμή είχαμε την έντονη πρόθεση των Ισπανών να στείλουν τα καναντέρς, οι Βούλγαροι, οι Ρωμάνοι, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, για να μην πω όλες τις χώρες, ήταν έτοιμες να στείλουν βοήθεια. Ακόμα και χώρες οι οποίες είναι απλά μέλη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όπως το Μαυροβούνιο, η Φύρομ και η Τουρκία, ήταν έτοιμες να βοηθήσουν την Ελλάδα και να παρέσουν αυτή τη βοήθεια σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Αλλά η δική μου παρουσία εδώ δεν είναι απλώς λόγια. Δεν είναι απλώς έκφραση αλληλεγγύης. Είναι χειροπιαστή αλληλεγγύη στην πράξη. Και αυτό κάναμε τώρα και με τον Υπουργό και τους ειδικούς, έτσι ώστε να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να δούμε πώς θα δώσουμε την ευρωπαϊκή απάντηση. Την ευρωπαϊκή απάντηση ήδη τη δρομολογούμε. Είναι η νέα πρόταση που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή από πέρυσι τον Οκτώβριο και είμαστε στη διαδικασία ώστε να γίνει νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναβαθμίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας στο λεγόμενο RESC-EU, έτσι ώστε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή. Οπωσδήποτε, ένας σημαντικός πυλώνας πάντα στα θέματα της αντιμετωπίσης των φυσικών καταστροφών και ειδικά μέσω της νέας πρωτοβουλίας μας για το rescue είναι το λεγόμενο prevention and preparedness. Είναι η πρόληψη και η ετοιμότητα. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε αυτό το πράγμα και εκεί θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε την ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να προλαμβαίνουμε.
και όπως πάντα ξέρετε, η πρόληψη σώζει ζωές και είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Θέλω να τονίσω μέσα από αυτή την εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, όπως είπα πρακτικά, την άμεση ανταπόκριση της Κύπρου, που από την πρώτη στιγμή έστειλε τους πυροσβέστες και ήδη τώρα, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ενεργούν στην περιοχή της Κινέτας και, όπως είπα, ήδη ξεκίνησαν κάποια ιταλικά αεροπλάνα που θα φτάσουν για να μας βοηθήσουν αύριο στην περιοχή της Κινέτας και πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες οποιαδήποτε στιγμή ζητήσουμε τη βοήθεια να είναι εδώ να συντρέξουν τις ελληνικές αρχές και τον ελληνικό λαό. Όμως, αυτή τη στιγμή που συζητάμε για αλληλεγγύη και την είδαμε και μας ενισχύει όλους, όλους τους Έλληνες, όλους τους Ευρωπαίους, δεν πρέπει να ξεχνούμε τους πραγματικούς ήρωες επί του εδάφους. Και οι πραγματικοί ήρωες ήταν οι πυροσβέστες μας, οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας και οι απλοί άνθρωποι που βγήκαν είτε με τις βάρκες τους, είτε πηγαίνοντας στις πιο δύσκολες περιοχές για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Αυτό, από τη δική μου εμπειρία, στα θέματα της πολιτικής προστασίας παγκοσμίως, σας λέω ότι είναι το πιο σημαντικό. Οι first responders, αυτοί που μπορούν πρώτοι να αντιδρούν και να είναι και να δίνουν το παράδειγμα, είναι αυτοί που μας καθοδηγούν στην αντιμετώπιση της κάθε φυσικής καταστροφής. Ώστε, συγκλονισμένοι από αυτό το γεγονός, μετρούμε τις πληγές μας, πενθούμε, αλλά αποφασισμένοι και ως Έλληνες και Ευρωπαίοι να συνεχίσουμε μαζί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των φυσικών καταστροφών που δυστυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής καθημερινά επιδεινώνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες πυρκαγιές φέτος ήταν στη Σουηδία. Ώστε όλοι όσοι, και δυστυχώς σε παγκόσμια κλίματα έχουμε τέτοιες απόψεις, πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι fake news, δεν είναι fake news. Είναι κάτι πραγματικό το οποίο ζούμε. Ναι, θα συνεχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και ο ελληνικός λαός δεν είναι μόνος του. Και δεν είναι μόνος του όχι μόνο τώρα που θα πρακτικά θα βρούμε τρόπους να ενισχυθεί τις επόμενες μέρες τις δύσκολες, αλλά και στην επούλωση των πληγών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα για να βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Πέτροπε. Επιτρέψτε να μεταφέρω τα μικρόφωνα. Εντάξει. Κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζουμε. Σας καλωσορίζουμε σε μια μέρα από τις δυσκολότερες ημέρες της πορείας μας, σε μια μέρα θλίψης, πένθους, με μεγάλες απώλειες από τη φυσική καταστροφή που συνέβη χθες, αλλά και μια μέρα που μας έχει πεισμώσει, μας έχει κάνει να σφίγγουμε τα δόντια προκειμένου να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, να επουλώσουμε όσο γίνεται τις πληγές της φυσικής καταστροφής και μια μέρα που μας κάνει να αναλογιστούμε ποια είναι τα αίτια αυτής της φυσικής καταστροφής και τι πρέπει να κάνουμε για την αντιμετώπιση των μελλοντικών καταστάσεων. Μια μέρα η οποία με την παρουσία σας μας δείχνει ότι δεν είναι μόνη η χώρα μας, δεν είναι μόνη η Ελλάδα, όπως δεν πρέπει να είναι και μόνη και καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δυστυχώς οι φυσικές καταστροφές δεν αφορούν μία χώρα, δεν αφορούν, όπως είπατε, μόνο τις χώρες του Νότου που ξέραμε μέχρι τώρα ότι ταλαιπωρούνται από τις φυσικές καταστροφές, αλλά είδαμε ότι μεγάλες πυρκαγιές έχει και ο Βοράς, η Σουηδία, πλημμύρες είχαμε και εδώ στην Ελλάδα στη διάρκεια του καλοκαιριού και έχουμε φυσικές καταστροφές απόλυτα πρωτόγνωρες λόγω της έντασης και των χαρακτηριστικών, γιατί ποτέ στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον δεν είχαμε ανέμους εντάσεως 11 μποφόρ όπως είχαμε στον Ιστμό της Κορίνθου χθες ή 9 μποφόρ στην περιοχή
της Νταού Πεντέλης που ξεκίνησε η πυρκαγιά και μέσα σε μια μισή ώρα κατέκαυσε μια σχετικά μικρή περιοχή, αλλά κατέκαυσε πάρα πολύ κόσμο και σκότωσε πάρα πολύ κόσμο. Και θρηνούμε για αυτό τον κόσμο σήμερα, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε ώστε να μην έχουμε πάλι τέτοιες καταστροφές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών, πρέπει να δούμε πού πηγαίνουν τα πράγματα, πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητές μας και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Και συμβάλλετε και με την παρουσία σας, όπως συμβάλλετε και στις κατά καιρούς συνεργασίες μας. Με τον κύριο Στυλιανίδη έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, όπως και με τους ομολόγους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προωθηθούν συνεργασίες και προτάσεις για βελτίωση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, γιατί είναι αλήθεια ότι χρειάστηκε λίγος χρόνος και από την πλευρά του κύριου Επιτρόπου και από την πλευρά τη δική μας για να συνειδητοποιήσουν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι φυσικές καταστροφές δεν είναι ταυτισμένες με τις νότιες χώρες και δεν είναι ταυτισμένες με εδώ την νοτιοανατολική περιοχή της Ευρώπης. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες, ο κύριος Επίτροπος από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς στο εσωτερικό, να βελτιώσουμε τις δυνατότητες των μέσων μας και να βελτιώσουμε και τις συνεργασίες και να βελτιώσουμε και τις αντιλήψεις, αν θέλετε, γιατί οφείλω να ομολογήσω, δεν ήταν τόση η προθυμία τα προηγούμενα χρόνια για αλληλεγγύη ευρωπαϊκή όσοι φάνηκε αυτές τις μέρες, όσοι φάνηκε από χτες από τις διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε ο κύριος Επίτροπος διάφορες χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία, τις βαλκανικές χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία και το Ισραήλ. Πάρα πολλές χώρες προθυμοποιήθηκαν να στείλουν βοήθεια. Σήμερα τα ξημερώματα έρχονται δύο ιταλικά Καναντέρ και τα οποία από αύριο θα βοηθήσουν, και επίσης από αύριο θα έχουμε και ένα ρουμανικό αεροσκάφος και εάν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τις αιτήσεις για βοήθεια από τις υπόλοιπες χώρες ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Είδαμε λοιπόν ότι παρότι και οι άλλες χώρες έχουν ανάγκες και οι άλλες χώρες έχουν προβλήματα, ανταποκρίθηκαν στη βοήθεια και μάλιστα άμεσα οι ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό δείχνει μια αλλαγή νοοτροπίας και είναι ένα αισιόδοξο στοιχείο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν με αυτή την νοοτροπία, με την νοοτροπία της αλληλεγγύης, με τη βοήθεια πιστεύουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα βοηθήσει από ό,τι μας είπε ο κύριος Στυλιανίδης πριν, με την χρηματοδότηση ελπίζουμε ένας μεγάλου μέρους για την προμήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών τα επόμενα χρόνια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό ειδικά για τις χώρες του Νότου. Θα προχωρήσουμε σφίγγοντας τα δόντια, όπως είπα στην αρχή, και παρά τις δυσκολίες, παρά τις απολιές μας, πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουμε τις καταστάσεις, θα ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα φυσικά φαινόμενα που δυστυχώς όλο και εντείνονται, όλο και γίνονται δυσκολότερα. Γιατί είναι τεράστιο λάθος να κλείσουμε τα μάτια μας και να πούμε δεν άλλαξε το φυσικό περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον δυστυχώς έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει προς το χειρότερο και εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα και θα πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι για να διαφυλάξουμε τις επόμενες γενιές. Πρόσφατα είδα μια μελέτη του Ινστιτούτου Lancet που έλεγε ότι ως το 2100 7 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες θα πληγούν από φυσικά φαινόμενα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν όσο γίνεται περισσότερο για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Ευχαριστούμε τον κύριο Στυλιανίδη, τον κύριο Επίτροπο για την επίσκεψή του και για την βοήθεια και την ενημέρωση που μας παρήχε, και εμείς συνεχίζουμε. Σε ευχαριστούμε κύριε Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς όπως είπα συντονίζουμε την ευρωπαϊκή βοήθεια και θα συνεχίσουμε. Αύριο θα διενεργήσουμε μια κατόπτευση σε περιοχές για να δούμε και τους πραγματικούς ήρωες, όπως είπα πριν, να τους
ενδυναμώσουμε και αυτούς μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που... Και συγγνώμη, ξέχασα ότι η πρώτη βοήθεια που ήρθε και η σημαντική είναι των 64 Κυπρίων, η πρώτη βοήθεια πολύ σημαντική από την καρδιά των Κυπρίων αδερφών. Κύπρος είναι πάντα δίπλα στην Ελλάδα. Και ήδη είναι στο πεδίο της μάχης. Και η Ελλάδα δίπλα στην Κύπρο. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να συνεχίσουμε μαζί ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα νέα φαινόμενα, αλλά όπως είπα και πριν, πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην πρόληψη και ετοιμότητα. Όλοι μας, σε όλη την Ευρώπη, για όλες τις φυσικές καταστροφές. Και γι' αυτό η νέα πρόταση του Rescue δίνει αυτή την ειδική βαρύτητα για αυτό το γεγονός και θα υπάρχουν και επιπλέον χρηματοδοτήσεις που θα αφορούν την πρόληψη και ετοιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Επιτρόπου.